Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο Αποχώρησης του νησιού. Απόψε αποχωρεί ένα μέλος της μπλε ομάδας. Παρ' όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε λιγάκι για να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό, να δούμε τι έχει γίνει. Κλείνουμε μία εβδομάδα μετά την μίξη, μετά τη δημιουργία δύο νέων ομάδων και θέλω να μάθω αν το πρόσημο τελικά είναι θετικό σε επίπεδο αγωνιστικό, συμβίωσης. Για να ξεκινήσουμε με τους κόκκινους λιγάκι. Αφροδίτη, βλέπω χαμόγελο. Στην αρχή παραπονέθηκες γιατί σου λείπει ο Μαρτίκας. Τώρα θέλω να μου πεις πώς νιώθεις και αγωνιστικά, πόσο σίγουρη νιώθεις και σε θέματα συμβίωσης. Θα έλεγα ότι το πρόσημο είναι θετικό. Για αρχή είχαμε και ένα μέτρο σύγκρισης γιατί είχαμε παιδιά από την πλέον ομάδα, οπότε μπορούσαμε να συγκρίνουμε το πώς ζούσαν στην πλέον ομάδα και το πώς ζουν τώρα στη δική μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλύτερη συνεργασία σαν ομάδα, κάνουμε όλες τις δουλειές όλοι μαζί. Άλλοι ψαρεύουν, άλλοι κόβουν καρύδες, άλλοι μαγειρεύουν, οπότε μοιράζονται δουλειές. Επίσης, όταν μοιράζουμε τις μερίδες να φάμε, δεν είναι όλοι από πάνω, σαν τα κοράκια, να πάρουν το πιάτο τους. Έχουμε αφήσει ένα άτομο να το κάνει και αυτό το άτομο αναλαμβάνει να μοιράσει σε όλους. Και έχουμε δέσει, γιατί τα παιδιά που έχουν έρθει είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δέσει από την πρώτη στιγμή, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και αυτό φαίνεται και αγωνιστικά. Γιατί αγωνιστικά μπήκαμε με το δεξί και κερδίσαμε τρεις ασυλίες. Είναι καλό παιδί ο Βασάλος, αλήθεια μου λες τώρα. Κωνσταντίνε, εσύ πώς νιώθεις στη νέα ομάδα? Όλα βαίνουν καλώς. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την Αφροδίτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου. Πέρασε μία εβδομάδα και δεν υπήρχε ούτε μία διένεξη, ούτε ένας ακόμος, ούτε μία ένταση, τίποτα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το λέω πολύ αντικειμενικά. Μακάρι να παραμείνει αυτή η ηρεμία, γιατί ωραία τα λέμε. Στα δύσκολα θα φάνει αν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Ευελπιστώ όπως είμαστε τώρα να έτσι να πορευόμαστε στην πορεία του παιχνιδιού. Μάλιστα, κάποιοι ήταν ασυναίσθητα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά σε εσάς. Και εγώ κοίταξα. Προς τα αριστερά, όχι, καλά, καλά το βλέπω. Και τον βλέπω ότι κάθεται πλέον σαν το Βούδα. Έχει την ηρεμία του Βούδα. Τάκι Καραγκούνια. Το τσίπι σαν κοκάλισε, γι' αυτό. Δεν βλέπω αν χαμογελάς πίσω από τα γένια σου. Τάκης ρολ, Τάκης κατάσκοπος, Βούδας τώρα. Εντάξει, τα έχω ακούσει όλα. Μια χαρά. Μπισκοτάκης. Έγινε μπισκοτάκης. Εσύ πώς νιώθεις την καινούργια ομάδα? Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν είχαμε εντάσεις αυτήν την εβδομάδα. Γιώργο, οι εντάσεις έρχονται όταν υπάρχει κάτι. Στη δράση υπάρχει αντίδραση. Εδώ δεν υπάρχει καμία δράση. Με όλα τα παιδιά έχω τις καλύτερες σχέσεις. Με τα παιδιά από την μπλε ομάδα που ήρθαμε, οι σχέσεις μας είναι ίδιες όπως ήταν και στην προηγούμενη ομάδα, στην μπλε εννοώ. Σίγουρα κάποια αγκάθια έχουν φύγει από τη ζωή μου στο Survivor αυτή τη στιγμή, που ούτε καλημέρα δεν ήθελα να λέω. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι επειδή έχω το αίσθημα του δικαίου υψηλά πάντα, κάποιες στιγμές μπορεί να ξεφεύγω και πνίγω το δίκιο μου με την αντίδρασή μου και πολλοί λένε χάνεις και το δίκιο σου. Οπότε εγώ έχω λάβει τις αποφάσεις μου, το είπα και αν θυμάσαι και που με είχαν βγάλει υποψήφιο. Είχες κάνει μια ανακοίνωση που από ό,τι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον την τηρείς. Είπα ότι δεν ήθελα να προκαλέσω κανένα για να μην υπάρχει δράση στην αντίδραση και το αντίθετο. Διότι εμένα μου αρέσει το Survivor, θέλω να παραμείνω στο παιχνίδι. Δείχνω στην ηλικία που είμαι, όποτε παίζω στη Βομάκης ποιος είμαι, όταν μπαίνω μέσα και τα δίνω όλα και πολλές φορές κερδίζω. Όταν προσφέρω στην καλύβα ό,τι μου λένε τα παιδιά, συναναστρέφομαι και είμαι μια χαρά. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται ομαλά εδώ πέρα. Θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο βέβαια ότι στα δύσκολα φαίνονται όλα. Όσο όλα σε εμείς λόγω της αγωνιστικής μας ακμής, να το πω έτσι, έχουμε κάνει τα δύσκολα εύκολα και προχωράμε πιο ομαλά. Τα δύσκολα φαντάζομαι εννοείς τις ασυλίες. Γιατί στις ασυλίες αυτή την εβδομάδα βγήκατε αλόβητοι. Να έρθει και στον Παναγιώτη, ο οποίος είχε θέματα όταν ήταν στην ομάδα των μαχητών. Παναγιώτη, πώς είσαι πλέον στην καινούργια σου ομάδα? Εξ αρχής, όταν άλλαξα ομάδα, είπα ότι ήμουν χαρούμενος. Η εβδομάδα πέρασε πάρα πολύ ομαλά και ευδιάθετα με όλα τα παιδιά. Κατά βάση είμαστε σούπερ, η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλή. Το μόνο πράγμα που έπαθα και στην αρχή όταν μπήκα στο παιχνίδι και το έπαθα τώρα που αλλάξαν οι ομάδες, μπλοκάρει ο εγκέφαλός μου στο ότι πρέπει να αποδείξω στους καινούργιους μου συμπαίκτες λόγω του ότι με το που μπήκα στο παιχνίδι έβγαινε αυτομάτως συνέχεια υποψήφιος και έβλεπα πάντα το όνομά μου εκεί γραμμένο. Ότι πρέπει να αποδείξω ότι είμαι ένας καλός παίκτης και ότι δεν χρειάζεται να με ψηφίζετε, να ψηφίζω όλη την ώρα. Αυτό το άγχος είχα πάλι αυτή όλη τη βδομάδα, το ξεπέρασα, έκατσα λίγο μόνος μου, συζήτησα και με το Σάκη πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, με βοήθησε πολύ. Και περιμένω την καινούργια εβδομάδα. Σταυρούλα, αγωνιστικά πώς τη βλέπεις τη νέα σας ομάδα? Αγωνιστικά θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα στα τελευταία δύο αγωνίσματα έγιναν κάποια λάθη, αλλά okay. Δεν θα κερδίζουμε πάντα προφανώς, έτσι είναι το Survivor, μία ομάδα κερδίζει, μία άλλη χάνει. Χαίρομαι που δεν θα φύγει κανένας κόκκινος από εμάς, παρόλο που λυπάμαι που είναι η φίλη μου η Ελένη στον τάκο αυτή τη στιγμή. Αλλά αγωνιστικά θεωρώ την ομάδα μου πάρα πολύ δυνατή.
Εύη, για σένα τα πράγματα πώς είναι, γιατί για σένα είναι λίγο διαφορετικά. Άλλαξες και ομάδα, είχαμε και την αποβολή ενός κολλητού σου φίλου του Ηλία Γκότση. Θέλω να πεις πώς προσαρμόστηκες. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένη ότι δεν είναι η ζωή μου εδώ μέσα, οπότε ξέρω ότι ο Ηλίας θα είναι πάντα στη ζωή μου και εδώ μέσα είναι ένα παιχνίδι, όταν θα βγω έξω με το καλό θα τον δω. Τώρα, ως προς τις καινούργιες ομάδες, είμαι πολύ χαρούμενη με τα άτομα, με τους κόκκινους που συναντήσαμε σε αυτήν την ομάδα, γιατί ειδικά τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις. Είναι δηλαδή όλοι άτομα που μπορούμε να συζητήσουμε, να κάνουμε το χαβαλέ μας, να περάσουμε όμορφα και ταυτόχρονα να πάμε όλοι μαζί στον αγώνα και να συνεχιστεί το ωραίο κλίμα στον πάγκο και είτε χάσεις είτε κερδίσεις, να ξέρεις ότι θα σε αγκαλιάσουν και πάμε για το επόμενο. Οπότε νομίζω ότι συμπιώνουμε πολύ αρμονικά. Να έρθω λίγο και στην πλέον ομάδα, στον Γιώργο Σημακόπουλο, ο οποίος ήταν στα κάγκελα, έτοιμος να φύγει από το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, είδα χαμόγελο μετά από καιρό. Γιώργο. Ναι Γιώργο, ισχύει. Γιατί με την προηγούμενη ομάδα δεν είχαμε έτσι βρει την χημεία. Όπως αναφέρανε και οι κόκκινοι, ότι τώρα με τη μίξη των ομάδων έχουμε βρει όλοι το χαμόγελο. Τώρα, τι έφταιγε όταν ήμασταν στην μπλε ομάδα και υπήρχαν οι εντάσεις και τα προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ μπορώ να διακρίνω, όπως και στη δικιά μας ομάδα, αλλά και στην κόκκινη, ότι η ψυχολογία έχει αλλάξει. Μπορώ να πω ότι δόξες ο Θεός, άλλαξαν ομάδες, αλλάξανε οι δυναμικές. Την ομάδα μου την πιστεύω πάρα πολύ και φάνηκε από τους δύο τελευταίους αγώνες. Έχουμε κάνει το ακατόρθωτο, δηλαδή. Έχουμε δώσει τα 1000% του εαυτού μας για να κερδίσουμε, ειδικά στο Πάθλο Φαγητό. Όλοι ήμασταν στο πάγκο αγρίμια και φωνάζαμε τόσο πολύ και εμψυχώναμε τους συμπαίκτες μας όταν παίζαμε. Και κάτι άλλο που παρατηρήσα, ότι όλοι οι συμπαίκτες μας θέλαμε να κερδίσουν. Δηλαδή, ήθελα να φέρει ο κάθε ένας ξεχωριστά το πόντο του. Πράγμα που δεν το είχα δει στην μπλε ομάδα. Να έρθω στη Στέλλα. Στέλλα, πώς νιώθεις εσύ στην καινούρια σου ομάδα? Θα πιαστώ από τα λόγια της κόκκινης ομάδας ότι η ομάδα φαίνεται στα δύσκολα και εμείς δεν χάσαμε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις ασυλίες και θεωρώ ότι το αντιμετωπίσαμε. Όχι μόνο δεν υπήρχε ένταση στην ομάδα, ίντριγκες και φασαρία, αλλά το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά και από τους υποψηφίους αλλά και από τα άλλα μέλη της ομάδας. Με τραγούδι, στη φωτιά, μαγειρεύαμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Στην καλύβα, στη φωτιά και όπου ήμασταν. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει να δώσει πάρα πολλά. Αγωνιστικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα, Γιώργο. Αυτό. Νίκο Μπάρτζη. Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον ακόμα, γιατί είμαστε στην πρώτη εβδομάδα. Τώρα ξεκινάμε και μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι στο αγωνιστικό κομμάτι στην αρχή έλεγα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όπως αποδείξαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια, έχουμε μπει πολύ δυνατά, έχουμε δώσει ψυχή όλοι μαζί. Κοιτάμε ένα στο καλό του άλλου, γιατί με αυτό το καλό θα φτάσουμε στο 10 και θα πάρουμε την νίκη. Τώρα νομίζω ότι με όλα τα παιδιά είμαστε κομπλέ. Ψηφιζόμαστε, ξέρουμε ότι είναι μέσα στο παιχνίδι να ψηφιστούμε. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Είχατε και μια μέρα ελεύθερη στην παραλία και θέλω να μάθω πώς πήγε αυτή η μέρα. Την εκμεταλλευτήκατε, πιάσατε κανένα ψαράκι εδώ στην μπλε ομάδα? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ψαρεύει κανείς? Ο Μάριος είναι εκπαιδευτής, σωστά? Εγώ ασχολούμαι με καταδύσεις. Είμαι εκπαιδευτής υποβρυχίων καταδύσεων και δεν ψαρεύω, δεν θέλω. Έχω άτομα στην οικογένεια μου όμως που το κάνουν, γιατί είναι η δική μου φιλοσοφία. Αν και μιλώντας για ένα παιχνίδι επιβίωσης, καλά κάνουν τα παιδιά και το κάνουν και αυτό πρέπει να γίνεται. Είναι η προσωπική μου ηθική, ότι πιστεύω ότι πάω ενάντια στο επάγγελμα που διδάσκω στα θεωρητικά μαθήματα στους μαθητές μου. Προτιμάς να τα θαυμάσεις από να τα ψαρεύεις? Το γνωρίζουν τα παιδιά νομίζω από την πρώτη μέρα. Έχει κάποιος να πει κάτι άκουσα. Έχω πολλά. Έχω, ναι. Λέω ρε άνθρωπε, πες, δεν ξέρω καν ψαροντούφεκο, αφού τρως το ψάρι μετά. Ψαροντούφεκο ξέρω, όχι όπως τα παιδιά φυσικά. Ωραία. Α, ωραία. Σε κάλυψα. Ναι, το ψάρι το τρώω αν το πιάνουν άλλοι όμως. Από τις δύο πλευρές πιστεύω το ψήνεις, ε. Τακ, τακ. Και από τις δύο. Μια χαρά είσαι. Τα δύο έπαθλα φαγητού και το τελευταίο έπαθλο με τις πίτες που σκάσαμε. Να πω στο Βασάλο ότι για ακόμη 4 μέρες δεν χρειάζεται να ψαρέψουμε εμείς. Μπορεί να πάει αυτός να ψαρέψει. Δεν ξέρω, ρε άνθρωπο. Άλλο σου πάγω. Ας κλείσουμε το θέμα.